Δίκαιο οι άνθρωποι της δεν μπορώ να εννοήσω, δεν είναι ένα αθλητή ο οποίος λειτουργεί στο χώρο του περίφημα και μάλλον ιεραρχεί τους στόχους του μέσα στον αθλητικό χώρο που λειτουργεί, ότι αισθάνεται ταυτόχρονα και μοναξιά. Και για να μην νομίζει κανείς ότι όλα αυτά είναι λόγια, γιατί ξέρετε, εκείνοι οι γη ψαράδες και αυτοί οι υπόλοιποι εδώ, εμείς λέμε πολλά. Δεν πω από ένα ψάρι. Και ανοίγουμε τα χέρια και το ψάρι δεν φαίνεται. Πάμε να δούμε λίγο αυτές τις υπέροχες κορυφές. Παρακαλώ να το μικρόφωνο κυρίου Τζιβελέκα να είναι ανοιχτό. Για να μπορέσει να μας ξεναγήσει, να μας πει τι βλέπουμε από αυτό το υπέροχο θέμα που εσείς έχετε κινηματογραφήσει. Εμείς από έτσι δεν είναι. Και να πούμε ότι είναι τα δυτικά Ιμαλάια. Είναι τα δυτικά Ιμαλάια. Είναι το τμήμα του Καρακορούμ. Και συγκεκριμένα τώρα βλέπουμε κάποιες κορφές από τον παγετώνα Μπαλντόρο. Ο παγετώνας Μπαλντόρο είναι ένα από τους μεγαλύτερους παγετώνας στον κόσμο. Είναι 120 χιλιόμετρα και κατέρωθεν υπάρχουν αυτές οι κορφές. Να φύγει λοιπόν το βίντεο. Ναι. Αυτές οι κορφές που λειτουργούν πολύ βία και αναπτύσσονται σαν αμφιθέατρο γύρω από τον παγετώνα Μπαλντόρο. Λουλούδια τώρα βλέπουμε. Να και ένας ορειβάτης που παλεύει με τα στοιχεία της φύσης πάνω στην ανάβασή του. Α, όχι. Όχι, εδώ κάποιοι αχθοφόροι που μας κουβαλάνε το υλικό για την κατασκήνωση βάσης περνάνε ένα χύμαρο παγωμένο. Αυτοί οι ξυπόλοιτοι, να είστε σίγουροι ότι δεν αισθάνονται καθόλου μοναξιά. Είναι τμήματα του παγετώνα Μπαλντόρο. Και να, εδώ βρίσκουμε και ένα κομμάτι από ζώο. Ένδειξη ότι λειτουργούσαν κάποτε ζώα εδώ σε αυτό, παρότι είναι αλπικό το πεδίο, είναι 4.000 μέτρα ύψος. Οι οδηγοί σας είναι κάτοικοι της περιοχής εκεί. Οι οδηγοί αυτοί που χρησιμοποιούμε για να μας οδηγήσουν στην κατασκήνωση βάσης, γιατί πάνω από την κατασκήνωση δεν έρχονται οι οδηγοί. Έχουμε τους σέρπα υψηλού υψομέτρου που μας βοηθάνε στο στήσιμο και στην οργάνωση των ψηλών κατασκηνώσεων. Αυτοί οι οδηγοί είναι ντόπιοι φυσικά. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Μπάλτης από την περιοχή του Μπαλτιστάν. Και σε αυτές τις πέτρες που είναι σαν ξηράφια και το κρύο, το χιόνι, αυτοί περπατούν ξυπόλοιτοι. Ξυπόλοιτοι πολλές φορές. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς σαν αποστολή να τους πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσα, ένα ζευγάρι κάλτσας και ένα ζευγάρι γάντια. Πολλές φορές, επειδή παίρνουμε ένα νούμερο, 41, νούμερο 42, σε όλους δεν τους κάνουν, γιατί τα πόδια τους έχουν πεπλατιστεί από κάτω και γιατί περπατάνε ξυπόλοιτοι και δεν τους κάνουν τα παπούτσα, τα δίνουν σε συγγενείς τους και έρχονται ξυπόλοιτοι. Και το φοβερότερο είναι ότι πολλές φορές στη διάρκεια της προσέγγισης του βουνού χιονίζει και κοιμούνται ξυπόλοιτοι και έξω στα χιόνια. Τι θερμοκρασία. Φυσικά ο μέσος όρος ζωής εκεί είναι 40 με 45 ετών, δεν είναι μεγαλύτερος. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται. Το βράδυ μπορεί να φτάσει το μείον 25, μείον 30, είναι μια συνηθισμένη θερμοκρασία. Πάνω στο βουνό μπορεί να φτάσουμε και μείον 40, μείον 45, και αυτή είναι μια συνηθισμένη θερμοκρασία που αντιμετωπίζουμε συχνά. Φυσικά χωρίς να φυσάει. Όταν φυσάει, οι περίφημοι μουσώνες που φυσάνε νότια από τον κόλπο της Βεγγάλης στα Ιμαλάε είναι πολύ ισχυροί, φτάνουν τα 130-140 χιλιόμετρα την ώρα και δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Είναι οριακά αυτά τα φαινόμενα και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να στρατοπεδεύσεις και έγκυρα μάλιστα, προκειμένου να μην έχεις απώλειες. Και... Πόλεμος δηλαδή, πολεμική ατμόσφαιρα. Ωραία, αυτό μας προκαλεί εμάς. Σας προκαλεί. Γιατί βέβαια όταν επιστρέφετε εδώ στην πόλη και μπαίνετε στις Μητροπόλεις μέσα. Το συνέστημα πρέπει να είναι τρομερό. Από την κορυφή των Ιμαλαίων ξαφνικά να πέσει μέσα στην Ακαδημία. Φυλακή. Φυλακή. Και λες σιγά το κατόρθωμα. Πού να κάνω εγώ τώρα 100 μέτρα με κλειστή τη μύτη. Ναι, ποιο είναι το δύσκολο. Αντιφατικό είναι το συνέστημα και τα συναισθήματα της κορυφής, επειδή είναι αυστηρός προσωπικά και πολλές φορές δεν μεταφέρονται, συνήθως λειτουργούν στην επιστροφή, όταν ολοκληρωθεί το εγχείρημα. Λειτουργούν τα συναισθήματα, αυτό και το βουνό σε λειτουργεί αναδρομικά, θα έλεγα. Σε ευεργετή, συγγνώμη, σε ευεργετή. Είναι το ίδιο δύσκολο και το να κατέβεις. Σε μερικά σημεία η κατάβαση είναι πιο δύσκολη από την ανάβαση. Σε τεχνικά κομμάτια μιλάμε πάντα. Έχει ενδιαφέρον η ορειβασία και τα ελληνικά βουνά είναι ακόμα πιο όμορφα. Δεν είναι ψηλά φυσικά σαν τα Ιμαλάε και σας καλώ όλους, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι της πόλης. Και κάποτε θα πρέπει να σπάσουμε τα δεσμά της πόλης, της εχθρικής πόλης της Αθήνας που ζούμε όλοι μας, να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Ιδίως στις περιοχές πρέπει να εξηγήσετε, κύριε Τζιβελέκα, της αναρρίχησης, που είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια,
η κίνηση είναι μπροστά. Όταν όμως χρειαστείς να κάνεις το ίδιο, κατεβαίνοντας έχεις την κίνηση πίσω. Εκεί είναι το δύσκολο. Και όταν έχεις την κίνηση μπροστά, μπορείς να βάλεις τα καρφιά, να δουλέψεις σωστότερα, να ανέβεις. Όταν όμως πρόκειται να κατέβεις. Πατάει από πίσω. Είσαι πισωκίνητος, τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Θα επανέλθουμε. Εγώ θα έλεγα ότι η αναρρίχηση είναι ένα στάδιο ολοκληρωμένο της ορειβασίας. Η απλή πεζοπορία μπορεί να την κάνουν όλοι. Όλοι οι άνθρωποι. Και τα βουνά τα ελληνικά είναι μοναδικά. Η κατάσταση των ανθρώπων αυτών που ανεβαίνουν. Τι γίνεται, δεν πρέπει να έχουν μια φυσική κατάσταση φυσική τρομερή. Κατάσταση και η προετοιμασία. Δηλαδή, να μην σου μείνει ένα στον δρόμο. Δηλαδή, η φυσική κατάσταση και η προετοιμασία των αθλητικών αυτών αποστολών είναι πολύ σκληρή. Κάνουμε τρίωρη και τετράωρη καθημερινή προπόνηση και κάθε Σαββατοκύριακο ανεβαίνουμε στα ελληνικά βουνά επί 12 ώρου βάσεως, φορτωμένοι με 25 και 30 κιλά σακίδιο. Είναι επίπονη και σκληρή η προετοιμασία που κάνουμε δεν για να ξεκινήσουμε. Δηλαδή να μας πάρετε έτσι, όπως λέτε, να σας πάρουμε να δείτε. Είναι όχι, πολύ να σας πάρουμε είναι για απλή πεζοπορία. Για απλή πεζοπορία μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Για απλή πεζοπορία. Τώρα σας κοιτάμε από κάτω. Στο σύλλογο μας στον Αθηναϊκό. Εντάξει, κατάλαβα. Το πήγατε πλαγιώς να μπούμε στη μοναξιά των γυροκομείων. Γι' αυτό το φέρατε έτσι το θέμα από εδώ. Μας πάρετε απλή πεζοπορία. Τώρα θα σας περιποιηθώ. Πιάσατε ψηλή κουβέντα. Δεν το πιστεύω αυτό. Ποιο σας προκαλεί? Ο κύριος. Ο κύριος Παναθηναϊκός. Και εμείς Παναθηναϊκοί είμαστε. Τι σχέση έχει αυτό? Τρεις ώρες την ημέρα προπόνησης και λέμε κάνουμε τρεις ώρες. Πιο πολλές κάνουμε. Πηγαίνουν στο ξενοδοχείο και την κοπανάνε το πλάκι. Πηγαίνουν στην δίσκο δίπλα και γυρίζουν. Δεν το είπα. Δεν είναι δίπλα δίσκο. Και είναι και προλαθήτριες κόσμος. Παρακαλώ πολύ. Αυτό που το βάζετε να είναι πρώτε σε όλα. Πρώτε στην δίσκο, πρώτε στο τραγούδι. Δεν είναι έτσι. Καλά. Εγώ μαζί σας. Θα επιστρέψουμε. Σας παρακαλώ. Για ελάτε εδώ να επανέλθουμε στην τρέχουσα πραγματικότητα. Είμαστε στα Ιμαλάια. Θα επιστρέψουμε κοντά σας, κύριε Τσιβελέκα. Θα δούμε και κατά τη διάρκεια χιονοθύελας, δυσμενών καιρικών συνθήκων, απώλειας ενός αγαπημένου σας συντρόφου, πόσο μόνοι αισθανθήκατε. Και βέβαια δεν θα χρειαστεί να πω για την αρρωγή της ελληνικής πολιτείας. Δεν τρέχει κάστα νορκή. Ούτε σας έχει δώσει ποτέ σημασία, ούτε σας έχει βοηθήσει, είμαι σίγουρος. Τελευταία έχει ευαισθητοποιηθεί, θα έλεγα. Αυτό το λέτε, μπας και πες το κονδύλι, εντάξει. Να πω και εγώ τι έχει ευαισθητοποιηθεί. Θα φύγουμε τώρα για τα Ιμαλάια σε ένα μήνα. Τους έχουμε ανάγκη. Ένα χειροκρότημα για την ειλικρίνεια, παρακαλώ. Την ειλικρίνεια της κορυφής. Και πάμε στην Αθήνα πάλι, γιατί είδατε, είπα πόσο δύσκολο είναι να κατέβεις από τα Ιμαλάια για να πας στην Πανεπιστημίο. Θα πάμε στη Μητρόπολη, τον Κλωσάρ. Της Αθήνας, των Ανέστιων, των Φτωχών, γιατί δεν υπάρχουν μόνο εκεί άνθρωποι χωρίς υποδήματα, άνθρωποι που δεν έχουν εδώ, θα δείτε, καταστάσεις, τις δύο όψεις ενός νομίσματος, την Αθήνα της νυχτερινής διασκέδασης και την Αθήνα των Ανέστιων ανθρώπων, συνανθρώπων μας, που ζουν μέσα στους θάμνους, μέσα πάνω στις πλάκες, στα πεζοδρόμια, με θερμοκρασίες πραγματικά που αγγίζουν πολλές φορές το 0 και άλλες κάτω από το 0, 5 και 10 βαθμούς. Γιατί έχει φτάσει η θερμοκρασία πολλές φορές και στην πρωτεύουσα κάτω από το 0 στους 3, 4, 5 βαθμούς και οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στα πεζοδρόμια. Πάμε να ακούσουμε. Αθήνα, η πρωτεύουσα των έντονων αντιθέσεων. Η μεγαλούπολη που μέσα της ανακαλύπτει τις δύο όψεις της ζωής. Από τη μία την Αθήνα που διασκεδάζει. Και από την άλλη, τη σκληρή Αθήνα που οι εικόνες της σοκάρουν. Ποτέ δεν ήμουν καλά. Έχω πολλούς εχθρούς. Φίλους έχεις? Πού είναι ότι φίλους βλέπονται εχθρούς, σαν να... Στον μισθοδρόμο πεταμένος 25 χρόνια, τι εχθρούς έχω. Οικογένειά σου? Τα ξέρετε. Πού είναι, έχουν πεθάνει άγιοι. Και πώς ζεις, τι κάνεις κάθε μέρα? Αφού τα ξέρετε, τα βλέπετε κάθε μέρα. Ό,τι μου δώσω καθένα σαν ζητιάνος, σαν... όχι σαν ζητιάνος, δεν ζητά, αποφεύγω να ζητιανεύω, αλλά χειρότερα από τον ζητιάνο. Κοιμάσαι εδώ στο πεζοδρόμιο. Να αλλάξω, να μην έχω ρούχα να αλλάξω, αν έχω μου τα κλέβουν, προσπαθώ να με θανατώσω, να με σκοτώσω και είμαι προστατευόμενο μπροστά στα μάτια του Θεού και του Αγίου, αφού τα ξέρω, τα βλέπετε. Κοιμάσαι εδώ στο πεζοδρόμιο. Τι να κάνω, αφού δεν έχω σπίτι, πού να πω.
Εικόνες εγκατάλειψης και μοναξιάς που αποτυπώνονται έντονα στα μάτια αυτής της κυρίας που συγκινείται όταν τη ζητάμε να μιλήσει για την οικογένειά της. Οικογένεια έχεις? Δεν σε βοηθάει καθόλου? Άνθρωποι με όνειρα που μέχρι σήμερα η ζωή τους έχει γυρίσει την πλάτη. Με απασχολούν κάποια ζητήματα, θέλω να ξεκαθαρίσουν κάτι χαρτιά που μου έχουν φτιάξει δική μου, που δεν είναι καθαρά χαρτιά. Χρειάζομαι καθαρά χαρτιά, κάποια λίγα χρήματα, κάποια κλειδιά, για να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος, γιατί 15 χρόνια τουλάχιστον ταλαιπωρούμαι στους δρόμους. Και είμαι ακόμα στο μηδέν, δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου. Μένεις εδώ, καλά, εσύ? Ναι, μένω εγώ, γιατί. Η οικογένειά σου βοηθάει καθόλου? Όχι, τίποτα, κανένα τίποτα. Αλλά θέλω... Πόσο καιρό είσαι εδώ στο σταθμό? Εγώ, 18 χρόνια. Είναι δύσκολο να είσαι μόνος σου? Πολύ. Σε αυτή την πόλη των 4 εκατομμυρίων ανθρώπων, τα σπίτια βρίσκονται τόσο κοντά, όμως οι άνθρωποι ολοένα και απομακρύνονται. Απομονώνονται και ζουν μόνοι. Όχι. Το φινάλε καλό. Πώς σας φάνηκε? Το φινάλε. Ναι. Χάλια. Το φινάλε χάλια. Αφήνει μια γεύση περίεργη αυτό το ρεπορτάζ. Υπάρχουν αυτοί σαν άνθρωποι μας, Στέλιο. Υπάρχουν τόσο νέα πρόσωπα που είναι κλωσά. Ναι, η νέα κοπέλα. Μεγάλη εντύπωση, αυτό το νέο κορίτσι. Υπάρχουν και δυστυχώς αυξάνονται, πληθύνονται και ο αριθμός μεγαλώνει και στις μικρές ηλικίες. Που σημαίνει ότι δημιουργείται μια ολόκληρη φυλή κλωσάρ. Και δεν φτάνουν οι εξαγγελίες των δημάρχων, των υπουργών και των κυβερνώντων. Νομίζω ότι είναι δική μας υπόθεση, είναι ντροπή για την δική μας κοινωνία, για όλους μας, η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων στους δρόμους. Αλλά εγώ θα σας πάω σε πιο μοναχικές καταστάσεις, επιλεκτικής μοναξιάς, όπως ο κύριος Ναυρίδης που είναι δίπλα μου. Τώρα θα ρωτήσω τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο, τι υποψιάζεσαι? Τι δουλειά μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Α, συζητάγαμε γιατί τον ήξερα και από πριν. Α, τον ήξερα και από παλιά. Σκαρφώθηκε. Επομένως, όλοι τον γνωρίζετε. Υπάρχει κάποιος? Ελένη? Δεν ξέρω. Τι δουλειά μπορεί να κάνει ο κύριος Ναυρίδης? Τώρα έτσι, σε εμπνέει καθόλου? Έχει κάτι από Νταλή, φέρνει κάτι έτσι καλλιτεχνικό. Από ζωγράφος. Τώρα δεν υπάρχουν και φαροφύλακες και έτσι δεν μπορώ να πω. Ζωγράφος. Δεν υπάρχουν και φαροφύλακες πια τώρα. Δεν υπάρχουν. Κάνετε λάθος, υπάρχουν φαροφύλακες. Όχι με την έννοια. Με την έννοια. Όχι. Θα σας εξηγήσω εγώ σε επιμείνω. Ο κύριος Ναυρίδης ήταν μετά την κυρά της Ρο ο μοναδικός κάτοικος. Πού? Στη Ρο, στο ακριτικό νησάκι. Ο μοναδικός κάτοικος. Πόσα χρόνια ζήσατε εκεί? Έζησα 2 χρόνια εντελώς μόνος και άλλον 1,5 χρόνο με 2 συμμαθητές μου από το σχολείο που ήρθαν να με δουν. 2 χρόνια χωρίς να βλέπει άνθρωπο. Δεν θα πάμε τώρα στις διενέξεις, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της μοναξιάς και εκεί αντιμετώπισε προβλήματα. Τώρα πού τον βρήκαν οι δήμαρχοι, πού τον βρήκαν οι πολεοδομίες, πού τον βρήκαν οι υπηρεσίες. Α, τέτοια προβλήματα. Απίστευτο, δεν είναι? Είναι απίστευτο. Και όμως αληθινό. Το τι έγινε θα το πούμε αμέσως μετά. Πάντως έσαι μόνος του. Μετά από 2 ολόκληρα χρόνια προσθέθηκαν και 2 φίλοι του συμμαθητές του. Ακριβώς. Και μετά ήρθε η πολεοδομία, ο Δήμος, οι υπηρεσίες, η γραφειοκρατία. Έγιναν πολλοί. Οπότε σου λέει, τι στη Ρο. Το είχαμε διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Τι στην Αθήνα. Το είχατε διαβάσει, είδατε. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι πολλοί γύρω μας που ο καθένας τους αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή μοναξιά. Άλλες φορές είναι τραγική αυτή η μοναξιά, άλλες βγάζει γέλιο. Κωμικοτραγική είναι η ζωή μας ούτως ή άλλως. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγα λεπτά, πάλι μαζί.